Είμαστε 5 η ώρα, Τρίτη σήμερα, 28 Νοεμβρίου και καλώς ήρθατε βρε παιδιά σε αυτό το απόγευμα που θα ταξιδέψουμε με τα θέματα που έχουμε, με όλα αυτά που θα σας πούμε, με ό,τι τέλος πάντων έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Δεν θα κάνω καμία άλλη εισαγωγή, θα μπω κατευθείαν στο θέμα γιατί έχω ένα πάρα πολύ γλυκό θέμα από όλες τις απόψεις. Γλυκό στην πραγματικότητα, γλυκό μεταφορικά, γλυκό. Και επειδή εγώ λατρεύω τα γλυκά, έχω μαζί μου τον Πέτρο Μαούνατζη για να τον υποδεχτώ εδώ στο Νάμαστε. Καλώς ήρθες, Πέτρο. Νάμαστε, καλώς ήρθα. Καλώς σας βρήκα. Καλή αρχή να πω, γιατί είναι καινούργια εκπομπή. Ευχαριστώ. Το σκηνικό είναι υπέροχο, το είπα και εκτός αέρα πριν. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ για τα ωραία γλυκά σου λόγια και ανταποδίδω για την γλυκιά παρουσιάστρια. Και ξέρεις κάτι, εγώ δεν έχω πει ακόμα τίποτα για σένα, γιατί σκεφτόμουν. Τι θα πρωτοπώ για αυτόν τον άνθρωπο που τον έχω καλέσει στις 5 η ώρα. Πώς θα τον έτσι προσφωνήσω, θα τον πω. Πέτρος. Που φτιάχνει υπέροχα γλυκά. Πέτρος που κάνει viral TikTok videos. Γενικά στα social media που είσαι πάρα πολύ ενεργός και πολύ δυνατός. Ευχαριστώ. Θα πω ραδιοφωνικός παραγωγός, θα πω, δεν ξέρω, παρουσιαστής, γιατί έχεις υπάρξει και παρουσιαστής και στο κανάλι μας μάλιστα. Εδώ, ναι. Μπράβο, τώρα αυτό μου το είπες, αυτή την ενημέρωση, μόλις την είχα. Γιατί όπως είπα, εγώ ξέρω τα τωρινά, αυτά που βλέπω εγώ, μιας και είμαι καινούργια εδώ. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, λέω, δεν ξέρω τι θα πρωτοπώ, θα τα πω όλα, γιατί είσαι μια πολύ σύνθετη προσωπικότητα και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή που σε προσέγγισα, σου τα είπα έτσι. Ναι, ρε. Λοιπόν, κοίτα, και εμένα αυτό είναι το δικό μου προσωπικό πρόβλημα. Ναι. Δεν ξέρω πώς να προσδιορίσω τον εαυτό μου ουσιαστικά. Αυτό είναι ωραίο όμως. Είναι ωραίο. Γιατί δεν είσαι βαρετός αυτό. Σε καμία περίπτωση. Και βαριέμαι και πάρα πολύ εύκολα, να ξέρεις. Οπότε αυτό ίσως είναι. Ναι, πολύ. Βαριέμαι πολύ, πολύ. Πολύ. Αλλά ίσως είναι ο λόγος που θέλω να ψάχνομαι, να κάνω καινούργια πράγματα, να δημιουργώ γενικότερα. Οπότε όλο αυτό μου βγαίνει σε όλο αυτό που κάνω γύρω-γύρω. Το πάθος είναι ουσιαστικά και μετά αυτό γίνεται δουλειά. Ναι. Έτσι. Ναι, σε οδηγεί το πάθος σου. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι τι ζώδιο είσαι? Υδροχός. Γι' αυτό. Είσαι λίγο του αέρα, μας πήρε και μας σήκωσε ο αέρας. Αυτό ακριβώς. Βέβαια, σε κάθε τι που κάνω, κατασταλάζω εκεί και προσπαθώ να το κάνω όσο πιο καλά μπορώ. Και επειδή το κάνεις πάρα πολύ καλά, θέλω να παίξουμε, Σάββα, μπορούμε να παίξουμε ένα από τα βιντεάκια που σου έχω στείλει για να καταλάβει ο κόσμος γιατί τον ακολουθώ φανατικά στα social media, γιατί εμπνέομαι από αυτά που κάνει και να ξέρεις, έχουμε μαγειρέψει πάρα πολλά από αυτά αυτό που είναι φτιάξει. Το πιο σημαντικό. Και τα έχουμε μαγειρέψει, τώρα μου πέφτουν τα σάλια που τα περιγράφω, που ξέρω τι θα δούμε, παρόλο που μόλις έχω φάει. Γιατί εντάξει, έχεις πάρα πολύ ταλέντο, όχι μόνο στο να μαγειρεύεις, αλλά και στο να φτιάχνεις αυτά τα βίντεο, τα υπέροχα. Ξέρεις, σε αυτό σε πάει, και το ξέρεις και ίσως καλύτερα από μένα, σε αυτό σε πάει ο κόσμος. Δηλαδή, σε εμένα, πάει, ναι, αλλά μου αρέσει η επαφή με τον κόσμο, μου αρέσει να. Ξέρεις, τα social media έχουν το καλό, έχουν και πολλά αρνητικά βέβαια, που θα τα πούμε μετά και θα στα πω. Σίγουρα. Το θετικό είναι ότι έρχεσαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο άμεσα. Ναι. Από όλο τον πλανήτη, με Έλληνες του εξωτερικού, με όχι Έλληνες, με Άγγλους, με Αμερικανούς. Με όλο τον πλανήτη, όπως το είπες. Και έτσι είναι. Αυτό σου φουντώνει ακόμα περισσότερο το πάθος να κάνεις πράγματα για αυτούς. Ναι. Για σένα και για αυτούς. Ναι. Και έτσι λοιπόν, επειδή εμένα πάντα το φαγητό ήταν η ζωή μου, τα ταξίδια μου, το μεράκι μου, να σου το πω έτσι. Mm-hmm. Οπότε το να μεταδώσεις το φαγητό που μαγειρεύεις σπίτι σου, τις δικές σου συνταγές, σε κάποιον που είναι χιλιόμετρα μακριά σου, εμένα με εξητάρει αυτό πάρα πολύ. Και είναι ένας λόγος που το κάνω αυτό έτσι με πολύ τρέλα, να σου το πω έτσι. Είναι τέλειο και ξέρεις, επειδή η μαγειρική δεν έχει γλώσσα. Ακριβώς. Είναι. Ναι. Έχει πολλά, μόνο που βλέπεις,
Ναι. Καταλαβαίνεις. Δεν έχει σημασία που αν περιγράψεις τα βίντεο σου στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Στα αγγλικά, ναι. Όλος ο κόσμος τα καταλαβαίνει. Όλος ο κόσμος. Βάλτε και φωνή, παρακαλώ, γιατί αυτά που λέει, πέρα από αυτά που δείχνει, είναι τα πάρα πολύ ωραία, αυτά που λατρεύω εγώ να τα λέμε τώρα όλα. Έτσι. Εδώ βγάζω τα προσωπικά μου, να ξέρεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για πάμε να δούμε λίγο. Μου ζήτησε κολοκυθόσουπα. Κι εγώ χατήρια δεν χαλάω, γι' αυτό σου έκανα την πιο γρήγορη, εύκολη και υγιεινή. Κόψε την κολοκύθα στη μέση, καθάρισε την από τα σπόρια και μην τα πετάς, κράτα στην άκρη. Τις βάζεις σε ένα ταψί με λαδόκολλα μαζί με το κρεμμύδι και το κεφάλι σκόρδο. Στην άκρη βάζεις τα σπόρια. Αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και το βάζεις στο φούρνο. Μετά από 30 λεπτά το βγάζεις από το φούρνο, δοκίμασε τα σπόρια, είναι το πιο ωραίο σνακ που έχεις δοκιμάσει. Σκέπασε το με αλουμινόχαρτο και συνέχισε το ψήσιμο για 30 λεπτά. Βγάλε ντομπουρέ με ένα κουτάλι και μετά τα βάζεις σε μία κατσαρόλα μαζί με τα κρεμμύδια και ντομπουρέ από το σκόρδο. Τέλος, πρόσθεσε το ζωμό και τα κάνεις κρέμα με ένα ραβδομπλέντερ ή ένα μίξερ. Σερβίρεις με τυρί κρέμα. Ακολουθήστε για περισσότερα. Έτσι ακριβώς. Κατάλαβες. Μου πέσανε τα σάλια. Αυτό θα το φτιάξω προσεχώς γιατί τώρα ήρθαν και τα κρύα. Ναι, τώρα είναι ταιριάζει. Και η εποχή της κολοκύθας. Ναι. Έτσι, πολύ ωραία. Και αυτό με τα σπόρια, να ξέρεις, είναι το πιο υγιεινό σνακ που μπορείς να δοκιμάσεις. Ναι, είναι. Αυτό μου αρέσει συνταγές. Μου αρέσουν οι απλές συνταγές με πολύ λίγα υλικά. Δηλαδή δεν χρειάζεται. Είναι και οι μέρες που ζούμε έτσι. Βέβαια, τρελές. Δεν μπορείς να. Η ακρίβεια και όλα αυτά που υπάρχουν γύρω-γύρω. Αυτό που το πας. Και ο μειωμένος χρόνος που έχουμε. Οπότε εγώ πάντα θεωρούσα και θεωρώ ακόμα και το πιστεύω. Ότι τα πιο νόστιμα φαγητά είναι αυτά που αφήνουν τα υλικά να αναδείξουν τις γεύσεις τους. Δηλαδή, γιατί να καλύψεις, ας πούμε, τώρα που βλέπουμε την κολοκύθα, γιατί να καλύψεις τις γεύσεις της κολοκύθας με διάφορα άλλα. Την κρατάς ατόφια. Γιατί έχω φάει και κολοκυθόσπες που είναι πιο πολύ πράσινες από τα γύρω-γύρω που βάζουν μέσα. Όχι, η κολοκύθα έχει πολύ ωραία γεύση. Έχει πολύ ωραία γεύση και γενικότερα εγώ πιστεύω και τα υλικά που έχουμε στην Ελλάδα, ειδικά είναι τα πιο έτσι. Πιο νόστιμα. Κάθε τόπος έχει τα δικά του. Είναι μυρωδικά, κάπως. Ναι. Έχουν ιδιαίτερες μυρωδιές. Ιδιαίτερες μυρωδιές, δεν περνάνε τόσο μεγάλη επεξεργασία. Ακριβώς. Όχι 100% πλέον, αλλά μπορούμε να βρούμε κάτι που έχουμε στον κήπο μας και να το μαγειρέψουμε. Και αυτό είναι το πιο ωραίο και το πιο απλό και το πιο γρήγορο, πιστεύω. Ναι, εντωμεταξύ, έτσι όπως τα περιγράφεις, τα κάνεις να φαίνονται τόσο εύκολα. Ναι. Αλλά είναι όμως και εύκολα. Είναι και εύκολα. Κοίτα, είναι η νέα μόδα αυτή το βίντεο που είναι τα σύντομα βίντεο που αυτό πηγάζει. Το ατακαριστά που λέω εγώ, το καρέ-καρέ. Να παίρνεις την πληροφορία άμεσα. Ναι, ναι, ουσιαστικά αυτό είναι πλέον. Οπότε και αυτό βοηθάει στη συνταγή να φαίνεται πιο εύκολη. Ναι. Αλλά γενικότερα αυτό που σου είπα ότι επιλέγω και εύκολες συνταγές. Δεν μ' αρέσει τα πολύ μπελαλίδικα να λερώνεις πολλά σκεύη κτλ. Είμαι και λίγο αντρική μαγειρική είναι αυτή. Ναι, όχι, και εγώ αυτή τη μαγειρική κάνω, να ξέρεις. Γιατί μετά δεν μπορώ να μπω στην κουζίνα θέλω μετά να τα πλύνω όλα. Δεν γίνεται. Πας να φας. Μετά τελείωσε. Και χαλαρώνεις την τηλεόραση και βλέπεις την εκπομπή σου. Είναι κάτι ωραίο και είναι κάτι που μου έχει αλλάξει. Βέβαια, έχω να σου πω απ' την άλλη ότι αυτό το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Αλλά, δηλαδή, το βλέπει ο κόσμος, ας πούμε, και γιατί πλέον, μετά από χρόνια, είναι κάτι το οποίο μου φέρνει και λεφτά, για να λέμε και την άλλη πλευρά. Πολύ ότι ωραία. Υπάρχουν χορηγοί, υπάρχουν πελάτες, πολύ ωραία. Υπάρχουν συνεργασίες. Βέβαια, όλο αυτό για να γίνει, έχουν περάσει χρόνια, έχουν περάσει πολλές αποτυχίες. Γιατί κάνεις κάτι το οποίο αυτό το βλέπει ο κόσμος και βλέπει 30 δευτερόλεπτα. Αλλά αυτό για να γίνει, πρέπει να κάνεις τη συνταγή. Να τη δοκιμάσεις τη συνταγή, να αποτύχεις πολλές συνταγές, να το γυρίσεις. Υπάρχουν και συνεργάτες. Δεν το κάνεις μόνος σου. Υπάρχουν κάποια έξοδα. Οπότε όλο αυτό, όλα αυτά τα χρόνια ήταν κάτι το οποίο δεν το βλέπει κανείς, να σου το πω έτσι. Ναι. Αλλά σιγά σιγά αρχίζεις να βρίσκεις αυτό που θέλεις να κάνεις, αυτό που θέλει ο κόσμος. Και έτσι σιγά σιγά έρχονται και συνεργασίες. Αλλά δεν είναι κάτι πολύ εύκολο. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που λένε αρνητικά. Λένε αυτοί τώρα βγάζουν λεφτά με αυτόν τον τρόπο κτλ. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Είναι πιο πολύπλοκα από ό,τι φαίνονται. Ναι. Καλά. Η δική σου η δουλειά είναι επαγγελματική απόλυτα. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκριθεί με κάτι άλλες μαγειρικές τώρα που φαίνεται ότι είναι ερασιτεχνικές. Ναι. Δηλαδή κάνω εγώ σπίτι μου, θα σας φτιάξω παιδιά μια κολοκυθόσπα. Καμία σχέση με αυτό που κάνεις εσύ. Και αυτό είναι ωραίο. Και αυτό είναι ωραίο, αλλά εσύ το έχεις κάνει, το επίπεδο το έχεις ανεβάσει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Ναι. Γι' αυτό. Με πολύ κόπο, πολύ δρόμο και πολλά χρόνια. Αυτό. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Ναι. Αλήθεια, εσύ πώς
ασχολείσαι με αυτό. Πώς, εγώ γεννήθηκα σε μια κουζίνα, έχω να σου πω. Ανάλογα. Για μένα είναι ωραίο. Ναι. Εγώ γεννήθηκα μέσα σε μια κουζίνα. Ο πατέρας μου, ζαχαροπλάστης και μάγειρας, αγαπητός και χρόνια στην πόλη. Mm-hmm. Όλοι οι συγγενείς μου γενικότερα έχουν να κάνουν με εστίαση. Οπότε ήταν αναγκαίο, όχι κακό θα το πω, αλλά θα γινόταν έτσι. Mm-hmm. Μεγάλωσα μια κουζίνα, έμαθα να τρώω, να μαγειρεύω. Να το ψάχνω και να μου αρέσει όλο αυτό γύρω από την κουζίνα, οπότε σιγά σιγά πήγα εκεί. Βέβαια, στην εφηβεία μου είχα και μια αντίδραση ότι δεν θέλω να το κάνω, ξέρεις πώς είναι η εφηβεία. Εντάξει, εννοείται, η εφηβεία είναι ούτως ή άλλως. Αλλά με πήγε εκεί έτσι και αλλιώς. Δηλαδή, ναι. Μεγάλωσα σε αυτά και έζησα μέσα στις κουζίνες και έτσι νομίζω ότι θα το πάω και τα επόμενα χρόνια και δεν το βαριέμαι κιόλας, να σου πω. Δηλαδή, τα βαριέμαι όλο αυτό. Αυτό, ναι. Αυτό έχει μια εξέλιξη. Πώς να το βαρεθείς? Η κουζίνα δεν έχει κάτι απαραίτητο. Η κουζίνα είναι να ανακαλύπτεις συνέχεια καινούργια πράγματα, να ταξιδεύεις, ναι, και να ανακαλύπτεις συνταγές, να γνωρίζεις, ναι, μάγειρες, κόσμο, τρόπους μαγειρικής. Είναι κάτι για αυτόν που του αρέσει. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο συνέχεια αλλάζει, εξελίσσεται και αλλάζω κι εγώ μέσα στα χρόνια. Δηλαδή, αυτό. Οπότε δεν, ναι, μπορεί να είναι βαρετό κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, ναι, βέβαια. Γνωρίζεις πολιτισμούς, γεύσεις, γλώσσες. Ναι, 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 έτσι. Όχι, ναι. Τι ωραία. Λοιπόν, εγώ όμως και σε ακούω και στο ραδιόφωνο που σου έλεγα πριν. Ναι. Πες μου λίγο, αυτό πώς προκύπτει, πώς... Εντάξει, έχεις ραδιοφωνική φωνή, ούτως ή άλλως, βεβαίως, να τα λέμε όλα. Αλλά πώς τα έχεις παντρέψει έτσι τόσο γλυκά? Είδες που είπα το γλυκό από την αρχή, είδες πώς βγαίνει το γλυκό. Για να σου δέσω κι εγώ αυτά που έλεγα λοιπόν. Για πες. Όταν στην αντίδρασή μου πάνω στην εφηβεία μου ότι ήθελα να κάνω κάτι άλλο, ήθελα να ασχοληθώ τότε. Δεν ήθελα να ασχοληθώ καθόλου με τη μαγειρική, ξέρεις, η αντίδραση στους γονείς, δεν θέλω, άσε με κτλ. Ήθελα να ασχοληθώ τελικά με την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Γιατί το ραδιόφωνο μου αρέσει, σου λέει, η επαφή με τον κόσμο στα πάντα. Και στο μαγαζί μου, και στα social, αλλά και στο ραδιόφωνο. Και στην τηλεόραση επίσης. Mm-hmm. Αλλά το ραδιόφωνο, επειδή είναι κάτι πιο άμεσο, θεωρώ, δεν ξέρω αν είναι κάτι πιο άμεσο, έτσι το είχαμε εγώ μέσα στο μυαλό μου, ήθελα να ασχοληθώ με το ραδιόφωνο. Γι' αυτό λοιπόν κατέβηκα και στην Αθήνα, σπούδασα σε σχολή, ραδιόφωνο, τηλεόραση, όχι δημοσιογραφία, γιατί δεν ήμουν τόσο πολύ, ναι, σοβαρόν. Συμφωνώ μαζί σου. Ναι, ήμουν λίγο το πιο ψυχαγωγικό. Έτσι. Οπότε δούλεψα και στην Αθήνα, δούλεψα σε μεγάλα κανάλια, έτρεξα, έκανα ρεπορτάζ, έκανα τέτοια λοιπά. Και καθώς ήρθα στην Καβάλα, ασχολήθηκα με το ραδιόφωνο και τελικά ήμουν τόσο τυχερός που έγινα και ιδιοκτήτης ενός ραδιοφώνου. Οπότε έχω τον Capital 107 που είναι το ξένο ραδιόφωνο και κάνω εκπομπή στον κόσμο που με ακούει, στο 93,2, με ελληνική μουσική, με πολλά χρόνια, μιλάμε για 12 με 13 χρόνια, λέω το χρόνια και τρομάζω λίγο. Ναι, είναι αλήθεια ότι τα νούμερα είναι τρομακτικά, αλλά όμως, κοίταξε, έχει ξεκινήσει από πάρα πολύ μικρός από ό,τι είπαμε. Εστιάζουμε εκεί. Εκεί εστιάζουμε όλοι μας, μην αντιθυγή. Οπότε λοιπόν είμαι χρόνια εκεί με ακροατές πλέον που είναι και φίλοι. Ναι, οπότε είναι κάτι το οποίο... Έχεις και αυτή την αμεσότητα εσύ, γιατί σου λέω, σε ακούω. Έχεις αυτή την αμεσότητα που ο άλλος θέλει να σε κάνει φίλο. Ναι. Σε νιώθει κοντά του, πώς να σου πω. Δεν σε γνώριζα. Πρώτη φορά συναντιόμαστε έτσι τόσο κοντά για πολλή ώρα. Ναι. Αλλά εγώ σε ένιωθα κάπως κοντά, έτσι που σε ακούω. Βγάζεις αυτό. Νιώθω άνεση μπροστά. Δηλαδή και τώρα νιώθω άνεση, δηλαδή νιώθω τόσο άνετος μαζί σου. Καλά, είσαι και εσύ που με κάνεις να νιώθω άνετος. Εντάξει. Ό,τι δίνεις, ό,τι παίρνεις, πώς το λένε. Πάρε, δούνε και λαβίνε. Έτσι πάει. Είναι τα vibes των δύο ατόμων που ταιριάζουν και τι άνεση έχεις. Αλλά καμιά φορά τόσο άνεση που έχω όταν είμαι μπροστά, ας πούμε, στην τηλεόραση μαζί σου ή ξέρω εγώ στο ραδιόφωνο, φοβάμαι μην μιλήσω και τόσο άνετα που δεν είναι τηλεοπτικά κάποιες φορές. Δηλαδή αυτό. Και επειδή μου αρέσει η επαφή με τον κόσμο, γι' αυτό ίσως έρχεται και η αμεσότητα, ας πούμε, και με τον κόσμο. Ίσως είναι αυτό. Ναι. Δεν είναι πάντα συμπαθή. Πιστεύω στο ότι όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, έχεις επιτυχία. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Και εγώ πιστεύω σε αυτό. Βέβαια, μέσα από τις αποτυχίες σου έρχεται η επιτυχία σου. Και εντάξει, αυτά είναι σχολεία, οι αποτυχίες. Και είναι καλό να υπάρχουν. Το λέω για τους νεότερους αυτό που πολλές φορές απογοητεύονται με κάποια πράγματα ή λένε ότι δεν κάνω γι' αυτό ή δεν μπορώ να το κάνω κτλ. Μέσα από όλες τις αποτυχίες, η επιμονή είναι αυτή που σε κάνει να πετύχεις σε κάτι και θεωρώ ότι δεν πετυχαίνεις κάπου. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι χτίζεις. Και όσο σε κρατάει ο κόσμος, σε κρατάει η τσέπη σου σε κάποια πράγματα. Σωστό. Μιλάω για άλλους κλάδους δηλαδή. Ναι. Εκεί είναι η επιτυχία, είναι ότι είσαι ακόμα εκεί. Αυτό πιστεύω, ναι, ότι είναι η επιτυχία. Ναι, συμφωνώ.
Στο μεταξύ, έχω παρατηρήσει μία βιασύνη στο νέο κόσμο να πετύχει πράγματα. Αυτό είναι το κακό. Ουτοπικά. Γιατί αυτό στην είναι. Πραγματικότητα δεν ξέρω. Αυτό που είπες, που περιέγραψες την επιτυχία, ήταν νομίζω το πιο σωστό. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει επιτυχία. Ποια είναι η επιτυχία, να σε συναντάνε στο δρόμο, σήμερα σε συναντάνε, σε αναγνωρίζουν όλοι, αύριο. Σε έχουν ξεχάσει όλοι. Εννοείται. Ναι. Άρα ναι. Δεν υπάρχει σταθερή επιτυχία σου σε αυτό. Επιτυχία είναι όντως να κρατιέσαι. Επιτυχία είναι να είσαι εκεί. Ναι. Ναι. Οι νέοι, ξέρεις, είναι πολύ βιαστικοί να πετύχουν πράγματα, να κάνουν ένα αυτό. Οπότε είναι πολύ ωραίο που το που λες για αποτυχίες. Αυτό. Στη δουλειά. Γι' αυτό το λέω συνέχεια. Και μιλώντας στους νεότερους από εμάς, όπως ναι. Είπες και εσύ, που εμείς τους έχουμε μάθει ότι η επιτυχία πρέπει να έρχεται γρήγορα και ότι η επιτυχία είναι να είσαι αναγνωρίσιμο στον δρόμο. Η επιτυχία είναι να βγάζεις το μαγαζί σου πάρα πολλά λεφτά άμεσα. Εμείς τους ναι. Το έχουμε δώσει. Δηλαδή δεν είναι λάθος των παιδιών. Εμείς ναι. τους το δείξαμε, μάλλον με λάθος τρόπο. Αλλά δεν είναι αυτό. Εμείς. Και εσύ όταν ήσουν σε παλιότερες δουλειές και στην Αθήνα και τα λοιπά, ναι. Όλοι δουλέψαμε και δωρεάν. Πήγαμε και... Καλά. Ναι, κατάλαβα. Και πόσα κάναμε. Και καλά κάναμε, ναι. Γιατί εκεί μαθαίνεις. Γιατί ναι. Αν ξαφνικά εγώ σου έλεγα, χωρίς να έχεις καμία εμπειρία, παρουσίασε την εκπομπή, πόσο λάθη θα έκανες και πόσο κακό στον εαυτό σου θα έκανες. Καλά, κατάλαβες. Ναι. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό χρειάζεται χρόνος, ψήσιμο. Ακόμα και ένα μαγαζί να ανοίξει ένας νέος, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ψηθείς πριν ανοίξει το μαγαζί, γιατί μετά το λάθος θα είναι, θα το πληρώσεις ακριβά. Πολύ. Αυτό θα στοιχήσει πολύ. Οπότε η επιτυχία είναι να είναι ανοιχτό το μαγαζί σου, η επιτυχία είναι να μπορείς να κάνεις τα βίντεο και να έχεις χρόνο. Αυτό. Έχεις χρόνο εσύ. Έχεις. Όχι. Όχι. Αλλά όμως είσαι συνέχεια... Κοίταξε να δεις. Είμαι αντίθετος με αυτό που λένε ότι κάνε το πάθος σου δουλειά και δεν θα ξαναδουλέψεις ποτέ. Όχι. Όχι. Είναι λάθος. Ναι. Μια χαρά δουλεύεις ναι. Και μια χαρά, μια μέρα θα πας να κάνεις ένα βίντεο, θα πας δουλειά σου, θα πεις πω δεν θέλω σήμερα, δεν έχω καθόλου όρεξη, γιατί είσαι άνθρωπος. Βεβαίως. Είσαι χαρούμενος όμως όταν τελικά σερβίρεις στον κόσμο ένα ωραίο γλυκό, κάνεις ένα βίντεο. Θέλω να σου πω ότι είσαι ευτυχισμένος κάνοντας αυτό που θέλεις, αλλά θα κουραστείς, αλλά δεν θα θέλεις να δουλέψεις μια μέρα και δεν θα έχεις καθόλου χρόνο. Το θέμα ναι. Είναι να βάλεις γραμμές που δεν μπαίνουν. Δεν μπαίνουν. Το ναι, λέω το τώρα σε ένα παράλληλο ουτοπικά σύμπαν. Ουτοπικά μιλώντας, ναι, εντάξει, αυτό, δεν μπαίνουν. Να βάλεις γραμμές και να πεις ότι κάποιες μέρες δεν θα δουλέψω, αυτήν τη μέρα δεν θα δουλεύω και θα έχω χρόνο για την οικογένειά μου, για τη σύντροφό μου, για τον σύντροφό μου, για οτιδήποτε θέλω, να βάλεις γραμμές. Εγώ τώρα είμαι στις γραμμές. Είσαι. Δεν έχω μπει. Προσπαθώ να βάλω κάπου. Ναι. Εντάξει. Αλλά δεν θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτό. Ναι, ελπίζω. Αν τα καταφέρεις, πες μου και εμένα το μυστικό αυτή τη επιτυχία. Θα έρθω ξανά εδώ να πούμε τις γραμμές, να συζητήσουμε για τις γραμμές. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και τώρα που είπες για γλυκό, πες μου τι γίνεται εκεί στην Ηρακλίτσα, που γίνεται πολύ ωραία και γλυκά πράγματα. Πω, θα πέσουν τα σάλια μου μέχρι να τελειώσουμε σήμερα. Δεν το συζητώ. Θα σε περιμένω στην Ηρακλίτσα να έρθεις να φάμε και να συγκεράσω ό,τι γλυκό ετοιμάζουμε. Λοιπόν, στην Ηρακλίτσα είναι ένα κατάστημα, ένα όνομα, το οποίο το έχω πάρει από τον πατέρα μου. Με τον πατέρα μου έχω το ίδιο το όνομα. Ήταν Πέτρος ο πατέρας μου. Πέτρος Τζούνιερ εγώ. Το είχαμε πιο αμερικάνικο σύστημα. Οπότε το κατάστημα λέγεται Πέτρος. Ο πατέρας μου ήταν ζαχαροπλάστης, όπως σου είπα. Οπότε μου δίδαξε όλη αυτή την τέχνη της ζαχαροπλαστικής. Και την έχω μεταφέρει και εγώ πλέον στο μαγαζί. Ένα κατάστημα τέλος πάντων που έχω πάρει από τον πατέρα μου. Το δουλεύω εγώ τα τελευταία 13 χρόνια ίσως. Εκεί κάνουμε η σημαία του μαγαζιού. Είναι οι λουκουμάδες που κάνουμε. Ναι. Το ξέρω. Είναι οι λουκουμάδες. Παρ' όλα αυτά είναι ένα γλυκοπωλείο που προσφέρουμε, ας πούμε, είναι πολύ γνωστά και τα προφιτερόλ μας, καρυδοποιητές μας. Και είμαι πιο πολύ του παραδοσιακού γλυκού. Εκεί μου αρέσει. Μου αρέσουν τα ελληνικά γλυκά. Και κάνουμε αυτά. Ό,τι βέβαια, κάνετε και άλλα. Κάνετε και κάτι πίτσες ατελείωτες εκεί. Ναι. Κάνουμε και μικρός κωδικός αλμυρών, αλλά έχουμε και αλμυρούς λουκουμάδες. Ναι. Δική μου εφεύρεση αυτή. Ναι. Και... Δεν το έχω δοκιμάσει αυτό, να ξέρεις. Το δοκιμάσεις. Θα το δοκιμάσω. Για περιγράψτε το λίγο. Λοιπόν, να σου πω πώς έχει έρθει, γιατί έχει και ιστορία αυτό. Εγώ προσπαθώ να αυτοσυγκεντρωθώ. Εσένα σε ακούω. Λοιπόν, επειδή μεγάλωσα μέσα, σου είπα, μέσα σε ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, δεν ήθελα να βλέπω άλλο σοκολάτα. Είμαι από τα άτομα που δεν ήθελα να. Έλεγα, δεν θέλω άλλο σοκολάτα. Οπότε μου άρεσαν τα αλμυρά περισσότερο. Ωραία. Η γιαγιά μου που έκανε λουκουμάδες, μου έκανε αλμυρούς λουκουμάδες. Δηλαδή μου έπαιρνε το λουκουμά, μου έβαζε από πάνω φέτα και ρίγανη.
απλό και ωραίο. Ξαναέρχομαι στην πρώτη συζήτηση. Ναι. Ότι ό,τι πιο απλό είναι πιο νόστιμο. Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά και δειλά-δειλά, ναι, το μαγαζί, όταν ήταν και μικρότερο μάλιστα, άρχισα να βγάζω εγώ αλμυρούς λουκουμάδες. Ναι. Αντίδρασή σου στον πατέρα μου. Όχι, εγώ θα βγάλω αλμυρούς, του έλεγα. Σωστό. Και έτσι λοιπόν, ενώ μου έλεγε τώρα θα βγάλεις αλμυρούς λουκουμάδες, ενώ μου έβγαζα τους αλμυρούς, σιγά σιγά άρχισαν να πουλάνε. Και έχω να σου πω ότι γίνεται από τους νούμερο ένα κωδικούς του μαγαζιού και το έχω εξελίξει, έχω βάλει μέσα τους κλασικούς που είναι με μπέικον, σος μουστάρδας, πιπεριά, γκούντα, έχει διάφορα, τέσσερα τυριά. Είναι οι λουκουμάδες δηλαδή οι κλασικοί. Οι κλασικοί που δεν είναι στεροβιασμένοι προφανώς. Που δεν είναι, ναι, ναι, ναι. Σαν τηγανίτα. Σαν τηγανίτα. Και μπαίνουν από πάνω, είναι μια, ναι, ουδέτερη βάση ουσιαστικά, ναι, ο λουκουμάδες. Ναι, ναι. Και μπαίνουν από πάνω όλα τα άλλα τα υλικά που κάθε χρόνο βγάζω κάτι καινούριο. Λοιπόν, ναι, θα έρθω. Περιμένω πώς και πώς. Για τους αλμυρούς, να ξέρεις. Και μετά θα σου δώσω το επιτόπιο τους γλυκούς. Τέλεια, το βρήκαμε. Ναι, με σοκολάτα. Εγώ δεν τη μισώ τη σοκολάτα, δηλαδή δεν την έχω βαρεθεί. Ναι. Μπορώ να κάνω μπάνιο στο πισίνα σοκολάτας. Δεν έχω πρόβλημα. Θα σου δώσω με προφιτερόλ. Ακόμα καλύτερα. Αχ, θα με πεθάνει. Λοιπόν, συμφωνώ. Όλα θα τα δοκιμάσω. Τέλεια, είμαι εδώ να σου δώσω και να κάνεις για τη συγνωστία. Μ' αρέσει να τρώω. Ναι, μ' αρέσει το φαγητό. Τρελαίνομαι για το φαγητό. Πω πω, γλυκά, αλμυρά, όλα. Μ' αρέσει. Ξέρεις, οι μαγείρες δεν τρώμε πολύ. Δοκιμάζουμε συνέχεια και τρώμε πιο πολύ από όλους. Τελικά. Ναι, ναι, τελικά. Αλλά εσύ είσαι. Το προσπαθώ. Στυλάκι. Το προσπαθώ. Τι προσπαθείς, μια χαρά είσαι. Μια χαρά. Το μάλιστα. Και τα δένεις όλα αυτά, όλες σου τις ασχολίες, να το πω, ενασχολήσεις, δουλειές, να το πω. Δεν μου αρέσει η λέξη δουλειά, γιατί ναι, παραπέμπει ναι, στο δουλεία. Ναι, ναι, αυτό συμφωνώ. Που μου περιγράφεις είναι κάτι ενασχόληση με μεγάλη αγάπη και ευχαρίστηση που κάνεις. Σωστά. Κάπως ήμουν έτσι τυχερός σε αυτό, ναι, ή το προσπάθησα και πάρα πολύ, είχα πάρα πολύ υπομονή, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά όντως όλα αυτά που αγαπούσα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν ξέρουμε σε πέντε χρόνια θα γίνει. Μέχρι σήμερα θα ναι, πούμε εμείς. Ναι. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα ήμουν τυχερός. Και μου ήρθανε, κάνω αυτά που αγαπάω και ακόμα τα αγαπάω. Γιατί είναι και παγίδα, ε. Κάποιες ναι, φορές τα μισείς στο τέλος. Ναι, ναι, αλλά ναι, τουλάχιστον ναι, ακόμα τα αγαπάω και τα κάνω. Ευτυχώς. Όχι, ευτυχώς, ναι, ναι. Ευτυχώς. Κοίταξε, τα αγαπάς ακόμα και θα τα αγαπάς, πιστεύω, γιατί έχουν εξέλιξη. Δεν είναι, ναι, δεν είναι καταστάσεις που βαλτώνουν. Σε αυτό έχεις δίκιο. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Αυτό με κάνει να βαριέμαι. Σε αυτό έχεις πάρα πολύ να δίκιο. Να βαλτώνω σε ναι, μια κατάσταση. Σε αυτό έχεις πάρα πολύ δίκιο και ίσως ναι, το ενήσυχο πνεύμα μας, θα μιλήσω ναι, για τους δύο, ναι, και για τους δύο, μας κάνει να, ναι, να εξελίσσουμε και αυτό που σου είπα, ας πούμε, η αλμυρή δεν θα είναι του χρόνου ίδιο, θα είναι κάτι άλλο. Γεννάς διαρκώς ναι, ιδέες ναι, και αυτό έχω καταλάβει για σένα. Είσαι δημιουργικός. Ναι, αυτό. Δημιουργικότητα. Αυτό αγαπάω περισσότερο από όλα. Τη δημιουργικότητα και να σκέφτεται και να γυρίζει το μυαλό και να γεννάς καινούργια πράγματα, ας πούμε. Ναι. Ναι. Θέλω να δω τώρα που το σκέφτομαι, Σάβα, το βιντεάκι με τον μπρόκολο, το γκορμό από τον μπρόκολο. Αυτό το δοκίμασα λοιπόν, γιατί ξέρεις στο σπίτι, εγώ τρώω τον μπρόκολο πάρα πολύ, το λατρεύω. Α, τα sticks. Τα sticks. Ναι, είμαι σαν ναι, τους τραγουδιστές που βγάζουν τραγουδί και δεν τα θυμούνται, να ξέρεις. Ναι, έχω όχι, κάνει τόσα εντάξει, πολλά βίντεο που δεν τα θυμάμαι. Έχεις κάνει τόσα βίντεο που δεν τα θυμάσαι. Τα sticks από μπρόκολο. Λοιπόν, εγώ τρώω πάρα πολύ τον μπρόκολο. Όμως στο σπίτι δεν το τρώνε όλοι τον μπρόκολο. Ναι. Έως καθόλου, να ξέρεις. Εντάξει, ναι, ο καθένας. Λοιπόν, έκανα τον κορμό έτσι και θέλανε κι άλλο. Ναι. Είδες. Ναι, είδα. Είναι αυτό. Έχω πάει λίγο και να εξελίξω τη διατροφή και αυτό που βγάζω προς τα έξω. Μου πεις, ναι, βγάζεις λουκουμάδες και μου λες αυτό, οκ. Okay, αλλά όχι, δεν έχει σημασία. Δεν βγάζεις μόνο λουκουμάδες. Γενικώς γεννάς ναι, πράγματα. Θέλω να βγάλω κάτι πιο ναι, υγιεινό. Δεν ναι, μου αρέσει να πετάμε καθόλου φαγητά. Όπως λέγαμε παλιότερα, αμαρτία να το πετάξεις, είναι όντως το food waste. Το καταφυγικό σύνδρομο ναι, που λέω εγώ, που δεν πετάω τίποτα. Είναι τα άδικο, όλα. Είναι, ναι, και το πάω και λίγο οικολογικά, ας πούμε. Γιατί να πετάμε. Και αυτό για να εξηγήσω κιόλας, ήταν, ναι, είναι ο κορμός από τον μπρόκολο που το κόβουμε και τα κάνουμε stick, τα ψήνουμε και τα τρώμε. Θα το δούμε αμέσως ναι, τώρα, ναι, 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 λοιπόν, σωστά, για να το δούμε λίγο, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου. Για την ακρίβεια, κάνε αυτό και το εύκολο και υγιεινό σνακ με τα κοτσάνια από τα μπρόκολα που σου περίσσεψα. Καθαρίσε τα από τη φλούδα και κόψε τα σε μακρόστενα κομμάτια. Σε ένα μπολ βάζεις το αλάτι, την πάπρικα, το κάρι και το ελαιόλαδο. Τέλος την τριμμένη παρμεζάνα. Ανακάτεψέ τα και βούτα τα ξανά στην παρμεζάνα. Βάλ τα σε ένα ταψί με λαδόκολα και ψήσε στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να πάρουν χρώμα. Δεν θα πιστεύεις πόσο νόστιμα είναι. Ακολουθήστε για περισσότερα. Αχ, αυτό. Ακριβώς αυτό. Και ξέρεις, ήταν το καλύτερο γιατί τα φάγαμε βράδυ, βλέποντας μια ταινία,
και ναι. Ήταν η καλύτερη τροφιά, ούτε πατατάκια ούτε τίποτα. Αυτό, υγιεινό σνακ. Δεν πετάμε, γιατί να πετάξουμε, να μου πεις, ούτε εγώ το είχα σκεφτεί, τα κοτσάνια, σκεφτόμουν μετά από τα μπρόκολα, τι μπορούμε να τα κάνουμε για να τα πετάμε. Ναι. Το δοκίμασα, το έκανα, είναι υγιεινό σνακ, να μου πεις, έχετε παρμεζάνα. Αλλά οκ, okay, είναι πολύ καλύτερο. Η παρμεζάνα τυρί είναι. Και μάλιστα και πολύ ασβέστιο η παρμεζάνα. Και πολύ ασβέστιο. Ορίστε, οπότε είναι θετικό. Δεν είναι ούτε τηγανιτό, ούτε τίποτα. Ούτε τηγανιτό. Ναι. Καλά, το είπε στο φούρνο. Οικολογικό με την έννοια ότι δεν πετάμε, όπως σου είπα πριν. Και μπράβο. Προσπαθώ, δηλαδή, και αν δεις συνταγές μου, να μειώσω και το κρέας. Δεν είμαι vegan, ούτε θεωρώ ότι μπορεί να γίνω vegan. Ναι. Αλλά προσπαθώ να μειώσω το κρέας και προσπαθώ να κάνω ωραία γεύματα χωρίς να χρησιμοποιώ, ας πούμε, κρέας. Ναι. Ή έχω και με κρέας προφανώς, αλλά σίγουρα, προσπαθώ ναι. να το μειώσω. Ναι. Να μειώσω και να πάω σε έναν πιο υγιεινό ή τουλάχιστον να δώσω στον κόσμο έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής. Που είναι ωραίο και πιο οικολογικό και πιο οικονομικό ναι. και όλα αυτά. Ναι. Και κυρίως αυτό που είπες, που δεν πετάμε τίποτα. Και στο βίντεο το πρώτο που είδαμε, που δεν πετάξαμε τα σπόρια, ναι. τα οποία όντως γίνονται πεντανόστιμα. Είναι πολύ νόστιμα. Ναι, είναι πάρα πολύ νόστιμα. Ναι. Και βάζεις και όσο αλάτι θέλεις. Ναι. Δεν πειράζει τώρα. Όχι, είναι... όχι. Ναι, ναι, ναι. Το βάζεις όσο αλάτι θέλεις και είναι ναι. από πάρα πολύ νόστιμα. Και εδώ τώρα με τα κοτσάνια από τον μπρόκολο, που κανένας δεν τα τρώει. Κανένας δεν τα τρώει. Κανένας δεν τρώει. Μα ούτε μπορούσαμε να φανταστούμε ότι τι να το κάνεις το κοτσάνι τώρα. Τι να το κάνεις. Κι όμως το κοτσάνι, κι αν πας. Επειδή η εκπομπή που έκανα εδώ στο κανάλι και ναι. κάποια στιγμή θα ξαναξεκινήσει αυτή η εκπομπή. Άντε, με το καλό. Ναι. Να με καλέσεις να δοκιμάζω. Εννοείται, μαζί θα κάνουμε την πρεμιέρα. Το κλείσα από τώρα. Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, η εκπομπή που έκανα εδώ στο κανάλι, που δυστυχώς μας, όπως και πολλά άλλα, τα έκοψε ο COVID. Α, κατάλαβα. Ναι, ήταν μια εκπομπή που πηγαίναμε σε χωριά και μαγειρεύαμε με κυρίους, κυρίες, μεγαλύτερους σε ηλικία, αλλά και μικρότερους ναι. και γενικότερα μαγειρεύαμε με κόσμο. Ναι. Γιατί θεωρώ πάρα πολύ κακό και πάρα πολύ άδικο κάποιες συνταγές που τις έχουν μεγάλες γυναίκες, οι γιαγιάδες, οι αγαπημένες που τις αγαπώ πάρα πολύ, ναι. που ας πούμε κάνουν κάτι κεφτετάκια ιδιαίτερα. Κάνουν μια ναι. κολοκυθόπιτα. Να μην τα μάθει ο κόσμος. Να μην τα μάθει. Κρίμα. Θεωρώ πάρα πολύ ναι. κακό. Και αυτό έχει ξεκινήσει από μια ιστορία με κάτι κεφτετάκια της γιαγιάς μου, ναι. τα οποία τα κεφτετάκια, να μου πεις τι συνταγή μπορεί να έχουν. Κι όμως δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο κεφτετάκι στη ζωή σου και ούτε θα δοκιμάσουμε δυστυχώς, γιατί αυτή η συνταγή δεν υπήρχε πουθενά. Και λέω καλά, ένας. Δεν έχει γράψει αυτή τη συνταγή. Ναι. Πώς θα την κάνω. Και έτσι λοιπόν μου γεννήθηκε η ιδέα, μου γεννήθηκε η ανάγκη να πάω να πηγαίνω στα χωριά και να κάνουμε κάποιες συνταγές και να μένουν αυτές οι συνταγές κάπου για να τις έχει ένας, αν τις θέλει. Ναι. Ή να τις έχω εγώ τέλος πάντων. Ναι. Ή να τις έχουν 500 άτομα. Τότε και θα έτσι. Ναι. Συγγνώμη. Ναι. Όχι, όχι. Και έτσι, αυτό. Και έτσι ξεκίνησε η ιδέα και συνέχισε. Τότε θα σου κάνω εγώ, όταν με το καλό γίνει αυτό, την κολοκυθόπιτα της δικής μου της γιαγιάς, την μανιάτικη, τη γλυκιά κολοκύθα και τη γαλατόπιτα της μάνης. Ναι. Είναι ιστορία αυτή η ναι, γαλατόπιτα. Ναι, είναι ιστορία, ναι. Ωραία. Το έχουμε ναι. κλείσει ήδη από το τώρα. Το έχουμε κλείσει ήδη. Πρέπει να βρω τα χαρτιά μου, να μου στείλει η μαμά μου τώρα. Μαμά, στείλε σε παρακαλώ φωτογραφίες από εκείνο το βιβλιαράκι της γιαγιάς. Το βιβλιαράκι. Ναι, ναι. Γιατί τα έχουμε σε βιβλιαράκι και επειδή τώρα έχουν παλιώσει πάρα πολύ. Και στα φωτογραφίζουμε ενίοτε. Για να μείνουν. Για να μείνουν, ναι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Αυτό και γι' αυτό. Θα σου φτιάξω και δίπλες. Να, τρία. Τα Χριστούγεννα θα τις κάνουμε τις δίπλες, γιατί είναι χριστουγεννιάτικο. Ναι, ωραία. Είναι χριστουγεννιάτικο. Ναι. Έχουμε κλείσει ήδη τρία βίντεο. Είδες, να. Ήδη τρία βίντεο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και χαίρομαι και μακάρι και τώρα ο κόσμος που μας βλέπει να στείλουν μήνυμα σε μένα, σε σένα, στην εκπομπή κτλ. Και ότι η συνταγή έχουν έτσι στο μυαλό τους, η οποία είναι πολύ... Δεν χρειάζεται να είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει ποτέ. Όχι. Μία συνταγή που είναι ιδιαίτερη, ακριβώς. τοπική κλπ. Ναι. Να την κάνουμε, να την έχουμε καταγράψει και να υπάρχει αυτή η συνταγή. Ακριβώς. Χαίρομαι πολύ. Έχω πάει σε όλα τα χωριά εδώ, έχουμε γυρίσει. Τέλεια. Επαφή με κόσμο, όπως είπα και στην αρχή, τέλεια. Και συνταγές άψογες, πεντανόστιμες και σουτζουκάκια και σμυρνέικα και τέτοια και πολύ ωραία. Σταμάτα, πολύ ωραία. σταμάτα. Κατάλαβα, το κατάλαβα. Ναι. Δεν ξέρω τι να πω για να σε ευχαριστήσω για αυτή την υπέροχη κουβέντα που κάναμε σήμερα. Τέλεια. Ελπίζω να μην σε κούρασα, γιατί τι σε να έπισα... με κούρασες. Όχι, όχι. Το καλύτερο μου είναι να ξέρεις. Μετράω από τις καλύτερες εκπομπές τη σημερινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί πραγματικά είσαι ακριβώς όπως σε φανταζόμουν ότι θα είσαι. Ευχαριστώ. Και εσύ είσαι. Δεν το λέω για να το πω. Όχι, δεν μου αρέσει τα γλυψίματα. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Τέλεια, υπέροχη, άνετος. Νιώθω ότι δεν είμαι στον αέρα. Δεν ξέρω αν έχω πει τόση ώρα κάτι που δεν πρέπει. Όχι, όλα όσα πρέπει έχει πει. Τέλεια. Και θα ξαναέρθω όποτε θέλει και θα παρουσιάσω. Μαζί την εκπομπή, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Θα δούμε κάτι. Ναι, τέλειο. Ναι, όποτε θέλεις, βάλε με στο πρόγραμμα και πάρε με τηλέφωνο. Πες μου, έρχομαι. Τέλεια. Και εγώ αλλάζω σκαλέτες. Ακούτε, Σάβα, άκουσες. Άκουσε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ Πέτρο. Σε ευχαριστώ. Θα εγώ έρθω εκεί στην Ηρακλίτσα να φάω όλα αυτά που είπαμε. Πώς και πώς περιμένω. Ή κάποια, τέλος πάντων, με τη σειρά.
Θα τα τρώω, θα τα φάω όλα με τη σειρά, ένα την ημέρα. Ωραία. Λοιπόν, και εμείς θα τα ξαναπούμε τηλεοπτικά σίγουρα. Εννοείται. Εννοείται. Με κάθε τρόπο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Πάμε εμείς σε διαφημίσεις και ερχόμαστε. Να είμαστε και επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και αφού αφήσαμε τα γλυκά, δηλαδή εγώ δεν τα έχω αφήσει, τα έχω ακόμα στο μυαλό μου και στην καρδιά μου, πάντα θα τα έχω, πάμε να ακούσουμε μουσική. Πάμε να μιλήσουμε για νέες κυκλοφορίες, να μιλήσουμε για νέους καλλιτέχνες, να μιλήσουμε για καλλιτέχνες που έρχονται εδώ στην πόλη μας για να μας χαρίσουν πολύ όμορφες μουσικές βραδιές. Ένας από αυτούς είναι ο Χρήστος Μπότσης, ο οποίος κυκλοφορεί νέο τραγούδι που το έχουμε ξανακούσει το 2004, αν δεν κάνω λάθος, από την Νατάσα Μποφίλιου, το Ασπιρίνη. Όμως ο Χρήστος έρχεται τώρα με τη δική του εκδοχή και μας το παρουσιάζει ξανά με έναν υπέροχο και μοναδικό τρόπο. Πάμε να δούμε λίγο το βίντεο και σε λίγο έχω μαζί μου σε σύνδεση Skype, γιατί είναι λίγο μακριά, τον ίδιο τον Χρήστο να μας πει τα πάντα για όλα αυτά τα μουσικά που ετοιμάζει, αλλά και για την επίσκεψή του στην πόλη μας. Πάμε να δούμε Ασπιρίνη από τον Χρήστο Μπότση. Το καλησπέρα! Μ' ακούς, Χρήστο? Σε ακούω εσύ? Α, σε ακούω! Δεν σε βλέπω ακόμα, αλλά για να σε... Τώρα σε βλέπω! Τώρα και με βλέπεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τι όμορφη φωνή έχεις, Χρήστο. Είμαι στην εκπομπή σου και που έχω τη χαρά, έμαθα σήμερα ότι είμαστε και συμπατριώτες από την όμορφη Θήβα. Βεβαίως και είμαστε. Και κοίτα πόσο μικρός είναι ο κόσμος, έτσι. Από αυτό. Το πουθενά θα κάνω συνέντευξη λοιπόν στον Χρήστο Μπότση και ανακαλύπτω ότι είμαστε από την ίδια περιοχή. Ο μπαμπάς μου είναι από εκεί, μικρασιάτης που ήρθανε στη Θήβα. Τι ωραία! Τι όμορφη φωνή που έχεις, Χρήστο. Τι υπέροχη μελωδική ταξιδιάρικη φωνή. Κοκκινίζω, δεν θέλω να ακούω τέτοια. Μην κοκκινίζεις καθόλου. Πριν, ούτε εσύ θέλεις. Μην κοκκινίζεις καθόλου, εγώ λέω μόνο τις αλήθειες. Και θέλω να σε ρωτήσω, πώς καταπιάστηκες με αυτό το τραγούδι. Την Ασπιρίνη που το έχουμε ακούσει, εντάξει, από την Νατάσα την Μποφίλιου πριν πολλά χρόνια βέβαια πίσω. Αλλά πώς σου ήρθε έτσι αυτή η ιδέα να το κάνεις λίγο με το δικό σου τρόπο, να το πειράξεις? Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι είναι το δεύτερο τραγούδι του δίσκου που θα κυκλοφορήσει το Γενάρη. Ναι. Γιατί το πρώτο ήταν «Οι καινούργοι άνθρωποι», μια συνεργασία που έκανα με τον σπουδαίο Κώστα Μακεδόνα. Α, πολύ ωραία. Σπουδαίος και ο Κώστας Μακεδόνας, βεβαίως. Φυσικά. Mm-hmm. Και ήθελα το δεύτερο τραγούδι να είναι μια διασκευή. Μιλώντας με τους συνεργάτες μου, τον Αλέξανδρο τον Καραμαλή, ο οποίος πρέπει να τον ευχαριστήσω πολύ, γιατί αυτός ήταν ο αγωγός που μου έδωσε την ιδέα. Ο Αλέξανδρος ξέρεις είναι και φίλος μου, ε? Στο έχει πει αυτό. Είδες τώρα πως δένουν όλα πολύ γλυκά. Δένουν όλα πολύ ωραία, ναι. Έτσι λοιπόν, σκεφτόμουν για πολύ καιρό τι διασκευή θα πρέπει να μπει στο δίσκο, γιατί ήθελα να υπάρχει μια διασκευή. Ναι, είναι ωραίο να υπάρχουν διασκευές. Συμφωνώ. Η οποία να έχει όμως και κάτι να πει και σε μένα, ναι, αλλά και στους ανθρώπους που θα την ακούσουν. Όταν σκεφτήκαμε την Ασπιρίνη, στην αρχή κάπως δίστασα, μπορώ να πω, γιατί είναι ένα τραγούδι που έχει τραγουδηθεί από την Νατάσα. Ναι. Και όταν πας να πλησιάσεις πράγματα που έχουν τραγουδηθεί από τόσο μεγάλους ελληνικούς τραγουδιστές, είναι από μόνο του λίγο περίεργο. Κατάλαβα όμως τι εννοείς. Όμως οι άνθρωποι αυτοί, όταν το ζήτησα, μου έδωσαν τη σχητάλη απλόχερα με πολύ μεγάλη χαρά. Και ο Κώστας Τσίρκας που έχει γράψει τη μουσική, και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος που έχει γράψει τους στίχους, αλλά και η Νατάσα Μποφίλιου που το έχει φυσικά τραγουδήσει. Ναι. Όταν σου δίνουν οι άνθρωποι λοιπόν αυτή τη σκητάλη, αμέσως έχεις και μια τεράστια ευθύνη. Νομίζω το προσέγγισα με το δικό μου τρόπο, με πολύ ταπεινότητα, και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα έχει αγκαλιαστεί από πάρα πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, παίρνω καθημερινά μηνύματα που δεν το πιστεύω. Είναι, ζω ένα όνειρο. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λες αυτό, γιατί δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα για ένα καλλιτέχνη να γίνεται αποδεκτή η δουλειά του. Γιατί η δουλειά τώρα δεν είναι μόνο το ότι έβγαλες ένα τραγούδι, δύο τραγούδια, ένα δίσκο. Είναι το πόσα μερόνυχτα έχεις αφιερώσει,
πόσα χρόνια από τη ζωή σου για να καταφέρεις να κάνεις ένα ολοκληρωμένο βήμα. Σε καταλαβαίνω φυσικά, απόλυτα. Γιατί είναι και πάρα πολύ δύσκολοι οι καιροί. Και ναι. Αυτό που επιτάσσει η κοινωνία και η εποχή είναι να σου λένε ότι αυτό είναι ένα χόμπι. Αλλά εγώ αρνούμε να δεχτώ ότι είναι ένα χόμπι. Είναι μια δουλειά, όπως είναι όλες οι υπόλοιπες δουλειές, η οποία έχει ευτύχημα να ασχολούμαστε με το συνέστημα. Και θυμάμαι αυτό που μου είχε πει και ο μπαμπάς μου όταν ξεκίνησα, γιατί ευτυχώς εγώ την οικογένειά μου που με στηρίζει πολύ σε όλο αυτό που κάνω. Θυμάμαι στα 13 μου όταν του είπα ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό και θα το προσπαθήσω. Μου είπε, παιδί μου, μαζί σου και εύχομαι να μην έχεις ποτέ αφεντικό και να μην γίνεις και ποτέ αφεντικό. Εγώ στη δουλειά μου έχω συνεργάτες και συνοδοιπόρους. Και αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα, να μπορείς να το κάνεις στη ζωή. Πάρα πολύ ωραίο και το ότι έχεις τη στήριξη της οικογένειάς σου και όλα αυτά τα λόγια που σου λέει ο μπαμπάς σου. Επίσης, και βέβαια μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τους, συναδέλφους σου, τους, πώς να το, τους μουσικούς σου, τους ανθρώπους που έχεις γύρω σου. Είναι υπέροχο. Φυσικά, αυτό. Δεν είναι μια επιτυχία για μένα μόνο, είναι μια επιτυχία όλων. Βεβαίως, είναι συνολική. Εννοείται. Να ακούσει κάποιος ένα τραγούδι, δεν αρκεί η φωνή μου. Υπάρχουν μουσικοί που έχουν παίξει, υπάρχει η ενορχιστρωτής, υπάρχουν τα στούντιο. Κάποιοι άνθρωποι που το έχουν γράψει. Συγγνώμη, δεν σε άκουσα. Κάποιοι άνθρωποι που το έχουν γράψει, που το έχουν εμπνευστεί. Βέβαια. Αυτή είναι το μεγαλύτερο, βέβαια. Βέβαια, σίγουρα, σίγουρα. Ξέρεις, ο δικός μου παππούς έλεγε, τυχεροί είναι αυτοί που έχουν για επάγγελμα, έχουν επιλέξει για επάγγελμα μια κατάσταση που έχει μέσα, εμπεριέχει το ρήμα παίζω. Ας πούμε, μου το έλεγε για εμένα που εγώ παίζω στο θέατρο, παίζω στην τηλεόραση. Οπότε το επάγγελμά μου που εμπεριέχει τη λέξη παίζω μέσα είναι ευτυχία. Και δεν έχει άδικο. Εσύ παίζεις μουσική. Τραγουδάς. Είναι ένα... Αυτό λέω. Δεν λέω ποτέ πάω για δουλειά. Λέω τραγουδάω το βράδυ. Ακριβώς. Είναι υπέροχο αυτό. Είναι υπέροχο. Και έτσι όπως τραγουδάς, λοιπόν, έρχεσαι και στην καβάλα μας. Πας πρώτα Θεσσαλονίκη, διάβασα, 30 του μήνα. Μεθαύριο. Την Πέμπτη στο Καφοδίο Ελληνικό, ναι. Έτσι. Και την Παρασκευή έρχομαι στην πανέμορφη Καβάλα για πρώτη φορά. Δεν έχω έρθει ποτέ και δεν έχω έρθει και ποτέ ταξίδι εκεί. Στη Μυροβόλο Άνοιξη είχα μία πρόσκληση από τον Γιάννη τον Κεσόγλου, ο οποίος έχει κάνει, από ό,τι ακούω, μια πολύ όμορφη επιχείρηση. Ένα ωραίο μαγαζί που έχει σκοπό και κέντρο τον άνθρωπο και όχι το χρήμα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ να σημαντικό βρίσκομαι αυτό. Σε χώρους που έχουμε κοινή πορεία, ιδεολογία. Ναι. Κάπως χάθηκε. Κάπως χαθήκαμε. Όχι, βρεθήκαμε. Κοίταξε, Χρήστο μου, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι δεν έχεις έρθει ξανά στην Καβάλα. Θα σου πω εγώ δύο πράγματα για την Καβάλα. Η Καβάλα, οι καβαλιώτες εν προκειμένου, αγαπούν πάρα πολύ τις τέχνες, να ξέρεις. Αγαπούν το θέαμα, το θέατρο, τη μουσική, τον κινηματογράφο. Είναι... τους αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Οπότε πιστεύω ότι θα περάσεις τόσο καλά που θα θέλεις να ξανάρθεις όσο πιο σύντομα γίνεται. Είμαι βέβαιος. Αυτό βέβαιος είναι σίγουρο, γιατί, να ξέρεις. Για να φύγει ένας Τιβαίος από τη Θήβα όπως εσύ και να φτάσει εκεί και να μείνει εκεί, ξέρω, επειδή είμαστε δύσκολοι άνθρωποι, ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία. Είμαι χαρούμενος και ανυπομονώ να το ζήσω όλο αυτό. Ναι, καλά κάνεις και ανυπομονείς, γιατί μετά θα με πάρεις τηλέφωνο και θα μου πεις πόσο δίκιο είχα και θα το περιμένω το τηλεφώνημά σου, να ξέρεις. Κάτσε να ξαναπούμε ότι είσαι την Παρασκευή, πρώτη του μήνα. Εδώ, τα έχω όλα γραμμένα να μην ξεχάσω τίποτα. Πρώτη δωδεκάτου, την Παρασκευή, στη Μυροβόλο, κατά τις 9, τι ώρα θα βγεις? Θα βγω γύρω στις 9, ναι. Είναι να πω και για το πρόγραμμα, γιατί πρέπει να ξέρουν. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Τι ρεπερτόριο θα έχει η βραδιά αυτή που θα μας αφιερώσεις? Το ρεπερτόριο έχει έντεχνο τραγούδι, έχει λαϊκό τραγούδι, παλιό λαϊκό τραγούδι. Τέλεια. Και έχει και παραδοσιακό τραγούδι. Έχουμε φτιάξει με τους μουσικούς μου τον Γιώργο τον Κυριάκο, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος που είχα τον ντεμπούτο με τον Κώστα Μακεδόνα και το σήκωσε νοτιά παλιά με τη Λίνα Δημοπούλου στη δισκογραφία. Ναι. Τον οποίο τον έχω και συνεργάτη και δουλεύουμε μαζί φέτος. Είναι ο πιανίστας μου. Mm-hmm. Και έχω και τον Άγγελο τον Κατσέλη στα έκορδα. Είμαστε μια ομάδα τριών ανθρώπων, οι οποίοι έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα με κέντρο μας τον έρωτα, την κοινωνία και τον άνθρωπο, γιατί δεν θέλουμε ούτε μόνο να ψυχαγωγείται κάποιος που θα έρθει, γιατί
από μόνη της η εποχή θέλει να έχουμε και πιο ελαφριά πράγματα μέσα σε ένα πρόγραμμα. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά ούτε και μόνο να διασκεδάζει. Έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα λοιπόν που τα περιέχει και τα δύο. Και θεωρώ ότι η γκάμα του δεν υπάρχει περίπτωση να μην αγγίξει ένα τραγούδι κάποιον που θα έρθει και μην έχει καμία επαφή με αυτή τη μουσική. Έχει δουλευτεί με τέτοιο τρόπο που όλοι λειτουργούμε ως συνοδοιπόροι σε αυτή τη βραδιά, ως φίλοι που καθόμαστε να πούμε τα προβλήματά μας σε μια σκηνή εμείς και στο τραπέζι του κάποιου. Τι ωραία που τα λες. Σήμερα τι μέρα είναι, Τρίτη? Άντε, σήμερα έχουμε λίγες μέρες μέχρι την Παρασκευή. Ανυπομονώ τώρα, ξέρεις ότι θα έρθω εκεί, οπωσδήποτε. Περιμένω να ακούσω όλο αυτό το πρόγραμμα που περιέγραψες, που μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή θα μας παρουσιάσεις λίγο απ' όλα. Λίγο έντεχνο, λίγο λαϊκό, λίγο παραδοσιακό. Δεν έχω καλύτερο, νομίζω. Είναι καταπληκτικό. Για να μην βαριόμαστε ούτε εμείς ούτε εσείς. Έτσι, για να μην βαριόμαστε, βρε παιδί μου, έτσι. Τι ωραία που τα λες, τι ωραία που τα λες. Με αυτό θα σε κλείσω, λοιπόν. Θα σε αποχαιρετήσω, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ διαδικτυακά, βέβαια, γιατί είσαι λίγο μακριά τώρα, δεν πειράζει. Αλλά θα τα πούμε από κοντά την Παρασκευή εμείς, σίγουρα, στη Μυροβόλο κάτω τις 9, πρώτη 12. Εσείς που θέλετε να πάτε, πάρτε τηλέφωνο, κλείστε θέσεις, κάντε το ρεζερβέ αυτό αντίστοιχο, ξέρετε γιατί πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν πρέπει να το χάσετε. Εννοείται, δεν πρέπει να χάσετε αυτή τη βραδιά σίγουρα. Οπότε, σε περιμένω την Παρασκευή 1η 12, εδώ στην καβάλα μας, σε περιμένουμε, να μας χαρίσεις μια υπέροχη μουσική βραδιά. Με μεγάλη μου χαρά, τα λέμε εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και εγώ για σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε, να μου στέλνεις τα νέα σου. Θα τα ξαναπούμε, να ξέρεις. Είσαι και πατριώτης με τον μπαμπά μου, δεν το συζητάμε. Ναι. Τέλεια. Φιλιά σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά που μου έκανες και θα τα πούμε την Παρασκευή από κοντά. Καλή συνέχεια. Φιλιά πολλά. Γεια. Αχ, άμα μιλάς με τόσο ευχάριστους ανθρώπους, νομίζω ότι σου φτιάχνει η διάθεση, σου φτιάχνει όλο σου το είναι, τέλος πάντων. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα συνεχίσω με τέτοιους ρυθμούς. Λίγο πιο παραδοσιακούς, χορευτικούς όμως σίγουρα. Και όταν λέω λίγο πιο παραδοσιακούς, θα πω το εξής. Το Σάββατο, στην πόλη της Κοζάνης, έγινε το Παμποντιακό Φεστιβάλ, ποντιακών χωρών φυσικά, και το κανάλι μας ήταν εκεί, ολόκληρη εκπομπή κάναμε από εκεί. Η κυρία Εύη Καραγιάννη με μια βαλίτσα στο χέρι πήγε στην Κομωτινή και έφερε στη βαλίτσα της, στις αποσκευές της, όλο αυτό το υπέροχο θέαμα που παρουσιάστηκε εκεί. Η εκπομπή της κυρίας Εύης, της κυρίας Εύης Καραγιάννη, είναι αύριο Τετάρτη στις 10 το βράδυ, όπου θα δείτε τα πάντα όλα. Εμείς όμως πήραμε ένα μικρό στιγμιότυπο, ένα μικρό ρεπορτάζ από εκείνη την ημέρα, από το φεστιβάλ αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Θα δούμε τώρα αυτό το μικρό το βιντεάκι και μετά θα μιλήσουμε με την κυρία Ματίνα Τσουλφίδου, η οποία είναι χοροδιδάσκαλος της Ένωσης Ποντίων Καβάλας και δασκάλα μου μαθαίνει ποντιακά, να τα λέμε όλα. Και θα συζητήσουμε λίγο για αυτό το υπέροχο, την υπέροχη συνάντηση εκεί στην Κομωτινή. Πάμε να δούμε το βίντεο. Στην Κομωτινή ήρθαμε σήμερα στο 17ο Παμποντιακό Φεστιβάλ, το οποίο είναι αφιερωμένο στη συνθήκη της Λοζάνης. Είμαστε μέσα στο ΣΕΦΕΑ. Θα θαυμάσουμε ποντιακούς χορούς. Θα τους ζήσουμε μέσα από την καρδιά μας. Παμποντιακό Φεστιβάλ, το 17ο που γίνεται εδώ στην ωραία πόλη την Κομωτινή. Όλοι ενωμένοι οι πόντιοι σήμερα. Έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας την πρόεδρο, την ωραία, τη λαμπερή κυρία Νακούση, η οποία είναι πρόεδρος των Συνδέσμων Ποντιακών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Ποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουμε και κάνουμε το 17ο φεστιβάλ, το οποίο είναι αφιερωμένο στη συνθήκη της Λοζάνης. Πείτε μου μερικά λόγια.
17ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών, η μεγαλύτερη γιορτή της Ομοσπονδίας μας. Βλέπετε ότι ο κόσμος παρά τις δυσκολίες, παρά το βροχερό καιρό, είναι εδώ για να ενώσει τα χέρια του. Χορευτές από κάθε γωνιά της Ελλάδος θα ψήφισαν τον καιρό. Θα ζήσουμε μοναδικές εμπειρίες. Θα δείξουμε ότι μετά από τα 100 χρόνια της συνθήκης της Λοζάνης, της ανταλλαγής των πληθυσμών, εμείς είμαστε εδώ, πατούμε γερά στο έδαφος, σηκώνουμε ψηλά τα χέρια και ξεδιπλώνουμε ένα μέλλον ακόμα λαμπρότερο. Γιατί νομίζω ότι μας αξίζει, γιατί νομίζω ότι ο ποντιακός ελληνισμός είναι τόσο δυνατός που το αξίζουν τα πάντα. Και όχι μόνο ο ποντιακός ελληνισμός, αλλά εμείς σαν πόντι σας μεταφέρουμε σήμερα το δυναμισμό μας, τη θέλησή μας και το γεγονός ότι είμαστε εδώ για να διατηρήσουμε τα ήθη και τα έθιμά μας. Την τιμή να έχουμε κοντά μας τον κύριο Βαρυφημιάδη, τον πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Σήμερα έχει την τιμή την κυρία της Κομωτινή, η πόλη της Κομωτινής, που φιλοξενεί το 17ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ, που έρχονται από όλη την Ελλάδα νέοι και νέες, από τη Ρόδο, την Καλαμάτα, από την Κέρκυρα, την Κρήτη, για να συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ. Αφιερωμένο στη συνθήκη της Λοζάνης. Συνθήκη της Λοζάνης, 100 χρόνια από τη συνθήκη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θράκη, γενικότερα στη Μακεδονία, ήρθανε οι άνθρωποι αυτοί και κάναν την ελληνικότατη Μακεδονία και Θράκη. Όπως είπα και πριν, στη γραμμή έχω, στην τηλεφωνική γραμμή έχω αυτή τη στιγμή την κυρία Ματίνα Τσουλφίδου. Καλησπέρα σας, κυρία Ματίνα Τσουλφίδου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Δελικοστατίνου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλώς βρεθήκαμε μάλλον και στον αέρα, πέρα από τα χορευτικά μας, τις πρόβες τις χορευτικές που κάνουμε, γιατί είπα στον κόσμο πριν ότι και εγώ μαθαίνω μαζί σας χορούς ποντιακούς φυσικά. Από την καλύτερη, θα πω. Αυτό θα το κρίνετε εσείς. Εγώ το κρίνω και το λέω. Ό,τι θέλω λέω, γιατί λέω την αλήθεια μου εγώ. Έτσι. Θέλω να μιλήσουμε για την Κομωτινή. Πόσο ωραία περάσατε, πόσο ωραία ήτανε, τι υπέροχα στιγμιότυπα είδαμε. Ολόκληρη την εκπομπή θα τη δούμε από την τηλεόραση του Center αύριο, Τετάρτη, στις 10 η ώρα το βράδυ. Εμείς είδαμε ένα μικρό στιγμιότυπο τώρα και πραγματικά ήτανε συγκινητικό, ήταν, δεν ξέρω πώς να πω, ήταν υπέροχο αυτό που είδαμε. Ναι, πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία
το 17ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών το Σάββατο 25 Νοεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο του ΣΕΦΑ στην Πανεπιστημίου Πολυδημοκρίτιου Πανεπιστήμιο της Θράκης, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη συνθήκη της Λοζάνης. Το φεστιβάλ το διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με συνδιοργανωτή την περιφέρειά μας και το Δήμο της Κομωτινής. Σε αυτή λοιπόν τη μεγάλη γιορτή της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, 1.700 χορευτές των σωματείων μελών της Ομοσπονδίας μας ταξίδεψαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας και αντάμωσαν γεμάτοι δυναμισμό, πάθος και χαμόγελα. Σμίξαμε όλοι μαζί τα χέρια στο χορό του κύκλου, μεταφέροντας μηνύματα φιλίας, ενότητας, ειρήνης και αλληλεγγύης, προβάλλοντας την παράδοσή μας, τα ήθη και τα έθιμα των αλυσμών και των πατρίδων, αναδεικνύοντας το μεγαλείο του ποντιακού ελληνισμού. 100 χρόνια λοιπόν μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, βρισκόμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, αγωνιζόμενοι για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας και την εκπλήρωση του ηθικού μας χρέους απέναντι στους προγόνους μας. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους ΠΟΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την άψογη διοργάνωση του φεστιβάλ, στους χορευτές των σωματείων της Ομοσπονδίας μας, τους μουσικούς, τους συντονιστές χοροδιδασκάλους και τους εθελοντές μας. Φυσικά, μετά το τέλος του φεστιβάλ ακολούθησε ποντιακό γλέντι και διασκέδαση μέχρι τις πρωινές ώρες, με τη συμμετοχή πάνω από 900 άτομα σε ξενοδοχείο της πόλης. Του χρόνου λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας με διοργανωτή των ΣΠΟΣ Νότιας Ελλάδας και Νήσων για το 18ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ, που όπως υπόθηκε θα γίνει είτε στην Πάτρα είτε στην Αθήνα. Ευχόμαστε να είμαστε πάντοτε γεροί και να ανταμώνουμε κάθε χρόνο και να προβάλλουμε την παράδοση και τον πολιτισμό μας. Τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μας τα είπατε όλα καταπληκτικά. Του χρόνου εύχομαι και ελπίζω να χορέψω και εγώ μαζί σας. Φυσικά, φυσικά Μαρία. Θα χορέψεις και εσύ μαζί μας, εννοείται. Ναι, όπως και σε όλα τα επόμενα, γιατί και η Λέσχη μας τώρα έχει κανονίσει διάφορες εμφανίσεις, έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι. Στις 17 Δεκεμβρίου ημέρα Κυριακή, που είναι και η αγορά κλειστή, που είναι η αγορά ανοιχτή και ναι, ο κόσμος θα κατέβει κάτω να ψωνίσει, να διασκεδάσει. Έχουμε κανονίσει μια πορεία εκδήλωση, θα κάνουμε το έθιμο του Καλαντόνερου και ταυτόχρονα θα παρουσιαστούν κάλαντα, τραγούδια, χορή από τα χορευτικά της Λέσχης Ποντίου Νομού Καβάλας. Οι κυρίες μας θα παρασκευάσουν διάφορα εδέσματα μαζί με την σχολή μαγειρικής της κυρίας Μαρίας Παπα-Νικολάου Λαμεζόν Ντε Γκουρμέ και θα προσφερθούν φυσικά στον κόσμο με χορηγούς, με κρασιά, με τσίπουρα και ό,τι άλλο συνεπάγεται, χαλβάδες και όλα τα ποντιακά εδέσματα και φυσικά θα υπάρχει χορός και διασκέδαση για όλο τον κόσμο. Φυσικά θα καλέσουμε όλο τον κόσμο να κατέβει κάτω στην κεντρική πλατεία, να πλαισιώσει τις εκδηλώσεις μας και να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και να είμαστε πάντοτε γεροί και να ανταμώνουμε και να διασκεδάζουμε με τους ρυθμούς της παράδοσης και του πολιτισμού μας. Έτσι, φυσικά και θα χορέψω εκείνη την ημέρα. Το έχω πει αυτό, δεν θα δουλέψω, δεν θα κάνω τίποτα. Θα είμαι, ναι, κάτω στην αγορά και θα χορεύω έτσι, στην πλατεία. Έτσι, ναι, έτσι θα οργανώσουμε λοιπόν τώρα μετά το φεστιβάλ τις πρόβες μας για να μπορέσει όλο το δυναμικό της Λέσχης να συμμετέχει στο κομμάτι αυτό που θα κάνουμε στις 17 Δεκεμβρίου. Έτσι, όλα με το καλό και εμείς στα κανάλι εκεί θα είμαστε για να αναδείξουμε όλη αυτή την υπέροχη παράδοση, ναι, με τους χορούς. Και σας ευχαριστούμε πάντοτε που είστε ερωγοί στην προσπάθεια και την διάδοση και την παράδοση του πολιτισμού μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου για αυτή την συνάντηση εδώ, την τηλεφωνική που είχαμε. Θα τα πούμε σύντομα, καλά εμείς στο μάθημα κανονικά, ξέρω αύριο. Αύριο θα είμαι εκεί. Αλλά και τηλεοπτικά στις επόμενες δράσεις που ετοιμάζει ο Σύλλογος. Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια, κυρία Ματίνα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Δεν μπορείτε να πείτε. Σήμερα σας είχα γλυκά, σας είχα μουσικές, σας είχα χορούς. Και τι δεν σας είχα. Αύριο να δείτε τι σας έχω. Σας έχω και θέατρο. Σας έχω και τα event του Σαββατοκύριακου. Πόσα έχουμε να πούμε και αύριο. Σας περιμένω στις 5 η ώρα εδώ στην τηλεόραση του Center. Να είμαστε, να είμαστε. Ελάτε μαζί μου και όπου μας βγάλει. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.